Κάθε αποχωρισμός πονάει ανάμεσα σε δύο οικογένειες. Ένα τουί υπήρξε η αφορμή για αυτό το βίντεο. Μου γράφει ένα νεαρό αγόρι στο Twitter. Πώς λέγεται αυτό που όταν είσαι σε ένα μέρος στεναχωριέσαι που φεύγεις και ασπάς την οικογένειά σου φεύγοντας. Και μετά στεναχωριέσαι που φεύγεις και από εκεί και ασπάς πάλι στην οικογένειά σου. Γιατί ζω πάντα με τύψεις για τα πάντα, και αυτό το βάζει με κεφαλαία, γιατί ζω πάντα με τύψεις για τα πάντα, Θέκλα Πετρίδου, δώστε μας τα φώτα σας. Και μου στέλνει σε προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμό στο Twitter ο νεαρός, κυρία Θέκλα, αγαπημένη μου, σας ευχαριστώ πολύ για το follow, τον ακολούθησα στο Twitter, και για όλες τις συμβουλές που έχω πάρει από εσάς. Προχθές ξεκίνησα το βιβλίο σας «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος». Μου το πρότεινε η ξαδέρφη μου που είστε από τις αγαπημένες της και έχω πάθει πλάκα. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Ελπίζω με την πρώτη ευκαιρία να μας πείτε και δύο λόγια σχετικά με το tweet μου. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το συνέστημα σχετίζεται και με το γεγονός ότι μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον με χωρισμένους γονείς, αλλά κάθε αποχωρισμός πονάει πάρα πολύ και ας πηγαίνω σε οικία μου πρόσωπα. Από μικρός ήθελα να μεγαλώσω για να μην στεναχωριέμαι. Και ακόμα και σήμερα, στα 21 μου σχεδόν, ακόμα με πονάει όταν θα αποχωριστώ ένα μέρος κάποιον άνθρωπο. Γενικά ζω σκεπτόμενος πάντα τους άλλους και σκεπτόμενος πολύ, με αποτέλεσμα πολλές φορές κρίσεις πανικού και υπερβολικό άγχος. Υπερβολικό όμως, μου το βάζει με κεφαλαία. Σας κούρασα, αλλά ήθελα να σας τα γράψω. Σας στέλνω άπειρη αγάπη και εύχομαι όλα να πηγαίνουν όπως τα ονειρεύεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτό το νεαρό αγόρι που μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα, για το άγχος του αποχωρισμού στην ουσία. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Πρόκειται περί άγχους του αποχωρισμού. Ο φόβος του αποχωρισμού συνήθως παρατηρείται σε μικρές ηλικίες, στη βρεφική ηλικία και στην παιδική ηλικία. Μπορεί όμως να παρατηρηθεί και σε ενήλικες. Ο φίλος μας είναι 20 στα 21, άρα δεν θα το λέγαμε ακόμη ενήλικα ψυχοβιολογικά, ψυχοσυναισθηματικά, θα το λέγαμε έφηβο. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο κανάλι πως η ηλικία της εφηβείας επεκτείνεται μέχρι και τα 26 περίπου χρόνια για τα κορίτσια και τα 27-28 για τα αγόρια, όπου ολοκληρώνεται η εξέλιξη του εγκεφάλου, η εξέλιξη των πρόστιων μετωπιών λοβών. Τι είναι ο φόβος του αποχωρισμού? Ο φόβος του αποχωρισμού που παρατηρείται φυσιολογικά στα βρέφη είναι ο φόβος ότι αν φύγει η μητέρα μου από το δωμάτιο, αν φύγει ο πατέρας μου από το δωμάτιο, αν φύγει ο φροντιστής μου από το χώρο με τον οποίο, στον οποίο είμαστε μαζί, δεν θα επιστρέψει ξανά. Στην αρχή τα βρέφη όταν γεννιούνται δεν αντιλαμβάνονται πως είναι άλλο το δικό τους σώμα και άλλο το σώμα της μάνας τους. Δεν αντιλαμβάνονται τη διαφορετικότητα των δύο ανθρώπων. Βρίσκονται σε πλήρη ένωση. Όπως ακριβώς το έμβριο είναι μέσα στην κοιλιά της μητέρας και είναι δύο άνθρωποι σε ένα σώμα, έτσι και μετά τη γέννηση για τους πρώτους μήνες τα βρέφη δεν αντιλαμβάνονται ότι φεύγει η μητέρα τους από το δωμάτιο. Από ένα σημείο και μετά εξαρτάται από το ρυθμό ανάπτυξης του εγκεφάλου του κάθε βρέφους, μπορούν να αντιληφθούν ότι φεύγει η μητέρα ή ότι φεύγει ο πατέρας ή ότι φεύγει το πρόσωπο που τα φροντίζει. Και εκεί είναι φυσιολογικό να νιώθουν αναστάτωση, να νιώθουν φόβο ότι δεν θα επιστρέψει. Φόβο του αποχωρισμού επίσης αντιμετωπίζουν και τα σκυλιά και άλλα ζώα. Λοιπόν, γιατί ένας έφηβος, νεαρός ενήλικας νομοθετικά, να αντιμετωπίζει φόβο αποχωρισμού? Φαίνεται, αγάπη μου, ότι σε έχει επηρεάσει το διαζύγιο των γονέων σου, όχι το γεγονός ότι χώρισαν οι γονείς σου, αλλά το γεγονός πως έχουν διαχειριστεί τη συναισθηματική συνθήκη του διαζυγίου τους. Δεν μου δίνεις πληροφορίες. Δεν είναι ανάγκη να μου δώσεις πληροφορίες, γιατί
τα πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν σε μια κακοδιαχείριση, μια συναισθηματική κακοδιαχείριση ενός διαζυγίου σε σχέση με γονείς και παιδιά, είναι συνήθως τα ίδια. Όταν οι γονείς δεν είναι συναισθηματικά εντάξει με το διαζύγιο, όταν δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη του εαυτού τους ως ενήλικες, αποτυχάνουν να μεταβιβάσουν στα παιδιά τους μια αίσθηση ασφάλειας. Είναι δυστυχώς μια πολύ συνηθισμένη συνθήκη τα ζευγάρια να χωρίζουν ενώ έχουν και παιδιά. Συμβαίνει στις μέρες μας. Συμβαίνει πολύ περισσότερο από ό,τι συνέβαινε παλιότερα. Παλιότερα υπήρχαν παιδιά τα οποία μεγάλωναν σε μονογονικές οικογένειες, συνήθως λόγω του θανάτου του ενός από τον γονέα τους. Και υπήρχαν και πάρα πολλά ορφανά παιδιά παλιότερα, που οι συνθήκες ζωής ήταν διαφορετικές, που το προσδόκιμο ζωής ήταν μικρότερο, που υπήρχαν περισσότερες ασθένειες κλπ. Όταν χωρίσει ένα ζευγάρι, οφείλει και η μάνα και ο πατέρας και οι δύο που ήταν μαζί ζευγάρι και έκαναν παιδιά, οφείλουν να αναλάβουν τις συναισθηματικές και ψυχολογικές τους ευθύνες και οφείλουν να αντιμετωπίσουν τη συνθήκη του διαζυγίου με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Τι σημαίνει αντιμετωπίζω τη συνθήκη του διαζυγίου με υπευθυνότητα και σοβαρότητα? Σημαίνει ότι αναλαμβάνω να επιλύσω όλα τα προβλήματα, τα ψυχικά και τα συναισθηματικά που μου προκαλεί το διαζύγιο και ο χωρισμός, να τα επιλύσω επιγόντως, με οξία ψυχοθεραπεία προσωπική, προκειμένου να μην μεταβιβάσω τις αγωνίες μου, τις ανησυχίες μου, τις ανασφάλειες μου στα παιδιά μου. Τα παιδιά μας, μιλάω για όλους όσοι είμαστε γονείς, πολλές φορές χωρίς να ανοίξουμε καν το στόμα μας, χωρίς να τους πούμε τίποτα για το τι μας απασχολεί, γνωρίζουν. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι η μαμά είναι ανήσυχη, γνωρίζουν ότι πολύ, πολύ καλά ότι η μαμά είναι στενοχωρημένη, ότι η μαμά είναι εγχωμένη, ότι είναι χαμένη στον κόσμο της, ότι ο μπαμπάς νιώθει ανασφάλεια, ότι ο μπαμπάς νιώθει μόνος και λυπημένος και στενοχωρημένος και δεν είναι καλή ζωή του μακριά από το παιδί του ή από τα παιδιά του. Και γενικότερα όταν υπάρχει το συναισθηματικό πρόβλημα, το ψυχολογικό πρόβλημα της συναισθηματικής αιμομιξίας ανάμεσα σε μόνους γονείς και τα παιδιά τους, τότε μπορεί να δημιουργηθεί φόβος αποχωρισμού στο παιδί των χωρισμένων γονιών όταν φεύγει από τη μάνα για να πάει στον πατέρα και όταν φεύγει από τον πατέρα για να πάει στη μάνα. Δεν φταίει το παιδί γι' αυτό. Φταίνε οι ενήλικες οι οποίοι δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους να βρουν μέσα τους την ψυχική ισορροπία, την ψυχική ωριμότητα, να αντιμετωπίσουν τη ζωή τους μετά από ένα χωρισμό. Σε καμία απολύτως περίπτωση τα παιδιά μας δεν πρέπει να νιώθουν ότι είναι απαραίτητα για εμάς, ώστε εμείς να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Τα παιδιά δεν τα γεννούμε για να μας καλύπτουν εμάς τις συναισθηματικές μας ανάγκες. Τα παιδιά τα γεννούμε για να τους δώσουμε εφόδια για μια δυνατή, ψυχικά υγιή ζωή. Δεν ξέρω τι κάνει η μαμά σου, δεν ξέρω τι κάνει ο μπαμπάς σου, δεν ξέρω τι δεν κάνει η μαμά σου, δεν ξέρω τι δεν κάνει ο μπαμπάς σου. Θα μοιραστώ μαζί σου όμως μια δικιά μου εμπειρία που έχει να κάνει με τα δικά μου τα παιδιά. Εγώ ως γονιός νιώθω άσχημα γιατί πρόσφατα ανακάλυψα ότι το παιδί μου, μιλάω για την κόρη μου αυτή τη στιγμή, ότι το παιδί μου όταν ήταν μικρή και επισκεπτόταν τον πατέρα της στο εξωτερικό καλοκαίρι, Πάσχα και Χριστούγεννα, ένιωθε την ανάγκη να με προστατεύσει εμένα από το γεγονός ότι περνούσε υπέροχα όταν επισκεπτόταν τον πατέρα της. Πραγματικά, ήθελα και θέλω και χαίρομαι πάρα πολύ όταν τα παιδιά μου περνάνε καλά, είτε είναι μαζί μου, είτε είναι μακριά μου. Τώρα θα μου πείτε, γιατί το παιδί μου ένιωθε αυτή την ανάγκη και κάνοντας την αυτοκριτική μου, συνειδητοποιώ ότι μεγαλώνοντας το παιδί μου, υπήρξαν φάσεις στις οποίες είχα κατάθλιψη, έχω μιλήσει ξανά γι' αυτό, και είχα αντίσταση στη θεραπεία, δεν δεχόμουν να πάρω αντικαταθλιπτική θεραπεία,
Οπότε η δικιά μου η καταθλίψη επηρέαζε αρνητικά το παιδί μου. Και το παιδί μου ένιωθε άγχος αποχωρισμού όχι γιατί έφταιγε εκείνο, αλλά γιατί έφταιγα εγώ που για ένα ικανό χρονικό διάστημα, 5-6 χρόνια περίπου, υπέφερα από κατάθλιψη και αρνούμουν να πάρω αντικαταθλιπτική θεραπεία. Σου μίλησα για ένα λάθος που έχω κάνει εγώ ως μητέρα, για να σου εξηγήσω ότι συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Shit happens, που λένε. Και να σου πω ως μητέρα ότι τα δικά μου σκατά είμαι υπεύθυνη να τα αναλάβω εγώ, να επιλύσω εγώ τα δικά μου προβλήματα και όχι τα παιδιά μου, τα δικά μου. Ο φόβος αποχωρισμού, ο φόβος εγκατάλειψης που ίσως έχεις, που φαίνεται πως έχεις γιατί μιλάς για κρίσεις πανικού που παθαίνεις, μιλάς ότι νιώθεις άσχημα όταν θα φύγεις από τη μάνα σου και θα πας στον πατέρα σου, μετά νιώθεις άσχημα όταν θα φύγεις από τον πατέρα σου και να πας στη μάνα σου, δεν είναι δικό σου, απόδιωξέ τον. Έχουν ζητηματάκια οι γονείς σου, όπως και εγώ έχω ζητηματάκια, γι' αυτό μίλησα για μένα, για να σου εξηγήσω ότι δεν κάθομαι εδώ από το χώρο του ψυχολόγου, από την καρέκλα της ψυχολόγου και λέω «Κοιτάξτε, εγώ είμαι η τέλεια μάνα και κατηγορώ τη δικιά σου τη μάνα και το δικό σου τον πατέρα». Όχι. Εμείς οι γονείς κάνουμε λάθη. Εμείς οι γονείς πολλές φορές είμαστε ανώριμοι ψυχοσυναισθηματικά. Εμείς οι γονείς είμαστε τόσο καταβεβλημένοι από τα δικά μας ψυχολογικά ζητήματα που δεν αντιλαμβανόμαστε ότι άθελά μας επιβαρύνουμε τα παιδιά μας. Τι θα κάνεις τώρα εσύ όμως, θα φτιάξεις τη μάνα σου και τον πατέρα σου? Θα μπορούσες να του στείλεις αυτό το βίντεο να το δουν. Θα μπορούσες και όχι. Αυτό που σου συμβουλεύω να κάνεις είναι να κάνεις το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει κάποιος στον εαυτό του, που είναι το δώρο της ψυχοθεραπείας. Είναι η καταλληλότερη ηλικία τώρα στα 20-21 να ξεκινήσεις ψυχοθεραπεία. Να βάλεις τα πιο γερά θεμέλια για μια ευτυχισμένη και ισορροπημένη ζωή. Ναι, υπάρχουν ζητήματα. Ναι, υπάρχουν πράγματα που σε απασχολούν, υπάρχουν συναισθηματικές εντάσεις, υπάρχει άγχος, υπάρχει πανικός. Όταν ξεκινήσεις ψυχοθεραπεία θα συζητήσεις με τον ψυχολόγο σου ή την ψυχολόγο σου που θα επιλέξεις για το αν χρειάζεσαι και μια ψυχιατρική αξιολόγηση και ίσως κάποια αντικαταθλιπτική αγωγή για το ζήτημα των κρίσεων πανικού που φαίνεται ότι σε ταλαιπωρούν, μπορεί και να μην χρειάζεσαι. Αλλά ξεκίνησε να δουλεύεις αυτό το κομμάτι για να απελευθερωθείς από το people pleasing, από την τάση δηλαδή να θες να ευχαριστείς τους άλλους και να αποδιώξεις από πάνω σου φόβους και άγχη που δεν είναι δικά σου. Δεν είσαι εσύ υπεύθυνος, αγάπη μου, αγόρι μου, για την ευτυχία και την ισορροπία της μάνας σου. Δεν είσαι εσύ υπεύθυνος, αγάπη μου, αγόρι μου, για την ευτυχία και την ισορροπία του πατέρα σου. Σου το λέω από το χώρο της μάνας ότι εμείς οι γονείς είμαστε εγωκεντρικά πλάσματα και όσο καλά και αν τα πάνε τα παιδιά μας, όσο τέλεια ζωή και αν έχουν τα παιδιά μας ή όσα επιτεύγματα και αν έχουν τα παιδιά μας ή όσο χαρούμενα και είναι τα παιδιά μας, άμα εμείς ήδη έχουμε μέσα μας τις δικές μας στενοχώριες, τα δικά μας κομπλεξιλίκια, τα δικά μας ανεπίλητα ψυχολογικά προβλήματα, όταν έχουμε εσωτερικούς δαίμονες που δεν τους έχουμε αντιμετωπίσει, τότε δεν θα είμαστε καλά και δεν θα φταίει το παιδί μας, φταίμε εμείς οι ίδιοι. Ο καθένας να αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του. Δεν είσαι υπεύθυνος εσύ για την ευτυχία και την ισορροπία των άλλων. Δεν είναι δουλειά δικιά σου να κάνεις καλά τη μάνα σου και να κάνεις καλά τον πατέρα σου. Όταν ένα παιδί προσπαθεί να κάνει καλά τη μάνα του και προσπαθεί να κάνει καλά τον πατέρα του, υφίσταται αυτό που στη ψυχοθεραπεία και στο γλωσσάρι της ψυχολογίας λέμε γονεοποίηση. Γνιάζεται δηλαδή το παιδί για το γονιό του, σαν να και ο γονιός να ήταν το παιδί του. Και είναι μια εντελώς αφύσικη κατάσταση, η γονεοποίηση. Και όσο πιο έγκαιρα κάνει κάποιος ψυχοθεραπεία για να ενδυναμωθεί και να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα του να θέλει να κάνει καλά τους γονείς του, του να θέλει να θεραπεύει τους γονείς του, του να θέλει να ευχαριστεί τους γονείς του, να επηρεάζεται ο ίδιος συναισθηματικά από το τι νιώθουν οι γονείς του, τόσο πιο καλύτερη ζωή και καλύτερη ποιότητα ζωής θα έχει στο μέλλον. Εμείς οι γονείς οφείλουμε να φτιάξουμε τα προβλήματα μας μόνοι μας. Οφείλουμε να λύσουμε τα προβλήματα μας μόνοι μας, όσο καλά παιδιά και αν έχουμε γεννήσει. Όση πολύ αγάπη και αν μας δίνουν τα παιδιά μας, όσο και αν μας νοιάζονται, δεν θα μας λύσουν τα προβλήματά μας.
Πρέπει να τα επιλύσουμε μόνοι μας και τα παιδιά μας να επιλύσουν μόνα τους τα δικά τους προβλήματα. Και πώς αναλαμβάνει ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά την ευθύνη του εαυτού του? Διαμέσου της ψυχοθεραπείας. Είσαι νέος, είσαι ωραίος και μπορείς. Εφόσον διαβάζεις και το βιβλίο μου «Έρωτας αυτός αδιάγνωστος», ίσως θα τα χρήσιμο για σένα να διαβάζεις και τα προηγούμενα βιβλία που έχω γράψει και το «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», στο οποίο εκεί πέρα τονίζεται ειδικά αυτό το στοιχείο του σεβασμού της ελευθερίας των παιδιών και το ότι η αγάπη δεν είναι θυσία. Και το βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος» θα μπορούσε να σε βοηθήσει, γιατί παρουσιάζεις κάποιες στοιχεία έτσι ψυχικής ευαλωτότητας. Αλλά οπωσδήποτε η ψυχοθεραπεία είναι το μαγικό κλειδί για να αποκτήσεις την ισορροπία σου, τη δύναμη σου, τη ψυχική και να μπορείς να προσαρμόζεσαι στις αλλαγές και να μην αναστατώνεσαι κάθε φορά που φεύγεις από το σπίτι του ενός γονιού και πας στο άλλο. Θα κλείσω με αυτή την εικόνα, μια πρόσφατη εικόνα, η οποία με χαροποίησε ιδιαίτερα. Η κόρη μου είχε επισκεφτεί τον πατέρα της πρόσφατα, είχε 2 χρόνια να πάει εκεί για να δει και την ετεροθαλή αδερφή της και όλη την οικογένεια. Και σε κάποια φάση την πήρα βιντεοκλήση και ήταν και ο πατέρας της εκεί και μιλούσαμε όλοι έτσι πολύ χαρούμενα, φιλικά και χαρούμενα. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εικόνα. Και μου άρεσε πάρα πολύ που 21 χρόνια μετά που χωρίσαμε από τον πατέρα της, γιατί η κόρη μου ήταν 1,5 έτους όταν χωρίσαμε και τώρα είναι 22, μπορούμε. Αυτό μπορούσαμε να το κάνουμε και πιο νωρίς φυσικά. Μπορούμε να συνευρεθούμε στην ίδια βιντεοκλήση. Κάποια στιγμή θα συνευρεθούμε και στο ίδιο χώρο. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, αν αποφασίσουν τα παιδιά να παντρευτούν, θα βρεθούμε στο γάμο, για παράδειγμα. Γιατί ζούμε σε διαφορετικές χώρες, γι' αυτό το λέω αυτό. Και ήταν όλα καλά. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι ο πατέρας της έχει τη δική του ευθύνη για τη δική του ζωή. Εγώ έχω τη δική μου ευθύνη για τη δική μου ζωή. Αλλά και 2 ξεχωριστά αγαπάμε πολύ το παιδί μας και το ένα και το άλλο είναι 2 παιδιά που έχουμε. Αγαπούμε πολύ τα παιδιά μας και θέλουμε το καλύτερο για αυτά και αφήνουμε απ' έξω οτιδήποτε έχει να κάνει με οποιαδήποτε προβλήματα είχαμε εμείς, που ούτως ή άλλως τα προβλήματα που είχαμε εμείς λύθηκαν. Όταν χωρίς ένα ζευγάρι λύνονται τα προβλήματα. Μετά είναι τα κατάλοιπα που μένουν μέσα στο μυαλό των ανθρώπων που προσκολούνται αιμονικά στις στενοχώριες που είχαν από τον πρώην άνδρα τους ή την πρώτη γυναίκα τους. Η ζωή συνεχίζεται. Χωρίζει ένα ζευγάρι, αναλαμβάνει ο καθένας την ευθύνη του εαυτού του, δεν επιβαρύνουμε συναισθηματικά τα παιδιά και η ζωή συνεχίζεται. Αν τα παιδιά μας είναι επιβαρυμένα συναισθηματικά, τότε πρέπει να τα απελευθερώσουμε με την ψυχοθεραπεία. Αν ακούει αυτό το βίντεο κάποιος γονιός, να πάει ο ίδιος να κάνει ψυχοθεραπεία τώρα. Αν βρίσκει ότι το παιδί του έχει το φόβο του αποχωρισμού ή το άγχος του αποχωρισμού και να προσφέρει αυτό το δώρο και στο παιδί του. Αν ακούει ένα παιδί, ξέρει τι να κάνει. Με όλη μου την αγάπη για το φίλο που έστειλε το βίντεο και αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους, γονείς και παιδιά που αγωνίζονται να βρουν τον εαυτό τους σε ένα χαοτικό κόσμο. Μουα.